Το 72% των εργοδοτών δηλώνει ότι αναζητά εργαζομένους και δεν μπορεί να βρει. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό τη ΔΥΠΑ για πάνω από 10 χρόνια. Οι αλλαγέ εκβάθρων που προβλέπονται στην επαγγελματική κατάρτιση στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 2 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη και του ΕΣΠΑ, προκειμένου να βελτιωθεί η αντιστήχηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τι ανάγκε τη αγορά εργασία, στην οποία η χώρα μα εμφανίζει πολύ πολύ χαμηλέ επιδόσει. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται σύντομα να τεθεί σε λειτουργία μια νέα πλατφόρμα Matching, στην οποία ο άνεργο θα δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό με το βιογραφικό και τι δεξιότητέ του. Τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα στου εργοδότε που αναζητούν προσωπικό, ώστε να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο το Matching, αλλά και στου συμβούλου κατάρτιση τη ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα μπορούν να κατευθύνουν του ανέργου στο είδο κατάρτιση που του ταιριάζει και έχει ανάγκη η αγορά εργασία. σχετικέ διατάξει του Υπουργείου Εργασία προβλέπουν ότι οι Επαγγελματική κατάρτιση θα αξιολογούνται ω προ το ποσοστό των καταρτιστέντων που βρήκε δουλειά, το ποσοστό που πιστοποιήθηκε, καθώ και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Ο πάροχο θα αξιολογείται από του ίδιου του καταρτιστέντε αλλά και από την διοίκηση τη ΔΥΠΑ.